Κύριε Φθημιάδη, για μια ακόμα φορά ο κόσμος περιμένει την απόλυτη μοιρασιά σε ντέρμπι. Είστε έτοιμος για αυτό το μεγάλο παιχνίδι? Και βέβαια είμαι έτοιμος. Και να είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό που επιθυμούν. Λίγα μοιρασιά. Η επόμενη μέρα βρήκε τον πρωταγωνιστή του ντέρμπι, διαιτητή Μάκη Ευθυμιάδη, στη Δράμα. Αρκετά ευδιάθετο, αλλά χωρίς καμία όρεξη για δηλώσεις επί της ουσίας. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά, παιδιά. Τίποτα άλλο. Δεν θέλετε να μας πείτε κάτι για το παιχνίδι? Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Ίσως κάποια άλλη φορά. Okay. Είστε καλά, Καλά, με παιδιά. Εντάξει. Είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Δύο Μάκη, τι δύο είσαι αγόρι μου. Προχώρα. Χριστός είσαι. Βρίσκομαι με ένα αστυνομικό όργανο, τον κύριο Κυριακάκο, ο οποίος ήταν αυτίκος μάρτης του διαιτητή, ο οποίος μπαίνοντας είπε στους Παναθηναϊκούς, σας διέλυσα και θα σας διαλύσω. Με αυτές τις διαιτησίες γίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο κύριος Κυριακάκος, όργανο της τάξεως, ήταν αυτίκος μάρτης. Μπορεί να σου το επιβεβαιώσει. Μα κύριε Κυριακάκο, είναι έτσι την ώρα που έμπαινε ο διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που έβγαινε, τελείωσε το παιχνίδι, πήγα να τον προστατεύσουνε και είπα αυτές τις κουβέντες. Και στο τέλος, όταν ερχόταν στα αποδητήρια για να πάει επάνω. Ο Μαρκαριάν μου επιτέθηκε και αυτός φραστικά, λέγοντάς μου είσαι αλήτης. Στο χώρο του κέντρου αφήνει για τον Γιανακόπουλο. Γιανακόπουλος μπροστά, κόβει και πάλι ο Χένριξεν ο Φορίκουε και φάουλ σημειώνεται υπέρ του Ολυμπιακού. Εκνευρισμοί είναι εκεί ο Κυριάκος με τον Φορίκουε. Εδώ βλέπουμε τον Κυριάκο και τον Γιωβάνη κοντά του. Ο κύριος Ευθυμιάδης λέει να διορθωθεί. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού στο τείχος, ο Τζόρντεβιτς έτοιμος στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Τζόρντεβιτς είναι η μπάλα στα χέρια του Νικοπολίδη που θα μπλοκάρει σταθερά. 10 λεπτό της Γιανακόπουλου και τώρα το πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Πλάγιο εκτέλεσε γρήγορα ο Φίσας για τον Καραγκούνη. Καραγκούνης πάντα με την μπάλα. Καραγκούνης πράγμα άφησε ο διαιτητής. Ήταν η προσωπική μας εκτίμηση φάουλ, εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζεται το παιχνίδι από τον Πατσαντζόγλου που απομακρύνει δυνατά. Έδαφος εδώ είναι ο Βενετίδης και η προσπάθεια αυτή σε επανάληψη και το φάουλ που θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Εκτελέστηκε γρήγορα εδώ η μπάλα για τον Ευλάωβιτς, για τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο με την μπάλα. Τρέχει ο Πατσαντζόγλου, θα αποσπάσει την μπάλα από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Τζόρντεβις απομάκρυνε το κίνδυνο για τον Φορίκουε ακριβώς στη σέντρα. Ο Φορίκουε τώρα πλασαριστά για τον Ζιοβάνι. Ο Ολυμπιακός και στα χέρια. Το σούτ από τον Βραζιλιάνο, έντεχνο είναι ο Κοστούλας και το φάουλ σημειώνεται σε βάρος του Ολυμπιακού. Φάουλ γρήγορα στην εκτέλεσή του, πολύ δυνατά, αλλά την μπάλα κυλούσε, λέει ο κύριος Ευθυμιάδης και πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αντεπιθέσεις. Και αυτή είναι ο Καραγκούνης με τον Μπασινά. Να δούμε τώρα τον Γιανακόπουλο στην αντεπίθεση τώρα για τον Ολυμπιακό, μέσα στην περιοχή για τον Φορίκουε. Ο Φορίκουε θα προσπαθήσει να πιάσει το κινητό σουτ, χωρίς αποτέλεσμα η μπάλα θα καταλήξει. Είναι ο Βενετίδης, ο Σάριτς μαζί με τον Καρεμπέ, ο Μπασινά στη βαθιά παλιά με τον Κωνσταντίνου. Σκληρό το μαρκάρισμα από τον Καρεμπέ, άφησε το πλεονέκτημα ο κύριος Ευκόντρα μαζί με τον Καρεμπέ. Για να δούμε και πάλι, είναι η κόντρα, το τάκλιν σκληρό από τον Καρεμπέ στον Σάριτς. Βλάωβιτς που έχει περάσει τώρα στην αριστερή πτέρυγα όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Διστράει ο Καρεμπέ. Βρίσκει πεδίο ελεύθερο ο Λιμπερόπουλος. Το σουτ προσπαθεί να κάνει ο Κωνσταντίνο. Απομάκρυνε προσωρινά ο Ζέντεμπεργκ και κερδίζει τον φάουλ στο σπρώξιμο. Και έχουμε τώρα ένα φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Και ενώ ο Φίσας διαμαρτύρεται στο Μαρκαριάν έτσι από την ημέρα που είναι στο Παναθηναϊκό. Ζητάει κάρτα τον κύριο Φθημιάδη, δεν σφυρίζει καλά του λέει. Αυτά λοιπόν, εδώ βλέπουμε την εικόνα από τον κύριο Μαρκαριάν, τεχνικό Ουρουγουανό του Παναθηναϊκού, ενώ εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ με τον Λιμπερόπουλο. Έρχεται ο Τζόρτζελς με τον Μπασινά. Περιμένει δεξιότερο ο Μίκελσεν για τον Σάρις και σκληρό το μαρκάρισμα.
Προφανώς θα γίνει και κίτρινη κάρτα στη συνέχεια, ενώ βλέπουμε τώρα τον Λιμπερόπουλο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Λιμπερόπουλος προσπαθεί μέσα σε μία λιμνοθάλασσα και out. Αλλά πρέπει ο κύριος Φίτσας. Φίτσας για τον Παναθηναϊκό. Φίτσας ανάμεσα από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Για τον Κωνσταντίνου. Το σούτ απευθείας του Λιμπερόπουλου. Έρχεται πιο πίσω ο Βλάουβιτς, απομάκρυνε ο Πατατζόγλου. Τέριγα όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Απομάκρυναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Έριξεν και στη συνέχεια τον Μίκελσεν. Ενώ τώρα βρίσκεται ο Κωνσταντίνου, η έξοδος με το κεφάλι από τον Ελευθερόπουλο και τον Τζόρντεβις τώρα για τον Καρεμπέ. Βασινάς. Ανενόχλητα θα κοντρολάρει την μπάλα. Η βαθιά σέντρα για να βρει τον Βλάεβιτς σε θέση offside σημειώνεται από τον επόπτη, τον κύριο Μαυρόπουλο του Συνδέσμου Θεσσαλονίκης. Εδώ ο Βλάεβιτς που φαίνεται να διαμαρτύρεται. Για να δούμε. Είναι ο Βλάοβιτς στην ίδια ευθεία. Ναι, έκφρασή του βέβαια. Για να δούμε τον Λιμπερόπουλο χωρίς αποτέλεσμα το στοπάρισμα με το στήθος. Ο Καρεμπέ δέχεται τώρα από τον Μίκελσεν το φράγμα και γίνεται το φάουλ σε βάρος του Παναθηναϊκού. Και πάλι σε επανάληψη με τον Νικοπολίδη δυνατά για τον Κωνσταντίνου μαζί με τον Ανατολάκη. Ο Κωνσταντίνου εδώ προσπαθεί να ξεφύγει δύο φορές. Άφησε το πλεονέκτημα και το φάουλ το διπλό που γίνεται τώρα. Έχει πάει και πάνω του και ο Κωστούλας, ο Κωνσταντίνου και out σημειώνεται από τον Εφόρα με την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Λιμπερόπουλος και πάλι για τον Βασινά. Το άνοιγμα που κάνει για τον Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή με προβολή και τα πόδια διώχνει ο Ελευθερόπουλος του Λιμπερόπουλου. Λιμπερόπουλος, καχασμένος ο Μίκελσεν δεξιότερα. Φεύγει ο Σάριτς δεξιά. Σάριτς τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σάριτς πλασαριστά και θα βγει ο Κωστούλας. Βασινάς. Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς τώρα με την μπάλα. Τζόρτζεβιτς πάντα στην αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Μπροστά για τον Γιαννακόπουλο, σε καλή θέση ο Γιαννακόπουλος. Μεγάλη ευκαιρία και δύο τον Γιαννακόπουλο για να κάνει το 1-0. Χάνει ο Γιαννακόπουλος την μπάλα. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, μοναδική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και τον μέσο επιθετικό του Ολυμπιακού. Εδώ ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Βλέπουμε την έντεχνη μεταβίβαση από τον Τζόρτζεβιτς που βρίσκεται ξεμαρκάριστο τον Γιαννακόπουλο. Το πλασάρισμα στην έξοδο του Νικοπολίδη. Και Βλάοβιτς εδώ. Λάθος και φάουλ εδώ από τον Γιαννακόπουλο. Το φάουλ στον Βλάοβιτς. Ζητάει και κάρτα ο Βλάοβιτς από τον διαιτητή, χωρίς όμως να το υποδεικνύει. Εκείνος κερδίζει ένα φάουλ τώρα ο Παναθηναϊκός. Εδώ με τον Στέλιο τον Γιαννακόπουλο. Στέλιο τον Γιαννακόπουλο, πρωταγωνιστής στην προηγούμενη φάση και την ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Θα πούμε ότι ήταν βασικό στα τέσσερα τελευταία ντέρμπι, δύο του πρωταθλήματος και δύο του κυπέλου. Και κάτι ακόμα το πιο περίεργο, κατά σύμπτωση στα πέντε προηγούμενα παιχνίδια, πριν δηλαδή από αυτά τα τέσσερα, μόλις στα τρία τελευταία λεπτά είχε συμμετοχή ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Σάριτς. Ακόμα οι διαμαρτυρίες από τον Βλάουδη στον κύριο Ευθυμιάδη που διακόπτει έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με τον κύριο Ευθυμιάδη να συμβουλεύεται τους δύο επόπτες και το σφύριγμα λοιπόν με την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου. Η βαθιά παλιά από τον Κωστούλα, απομακρύνει ο Κυριάκος Βενετίδης για τον Ζιωβάνι. Ζιωβάνι Κυριάκος έχει ήδη την μπάλα στο χώρο της σέντρας και ο Λιμπερόπουλος να βρίσκει τον Βλάοβιτς. Βλάοβιτς μαζί με τον Πατατζόγλου. Πάντα ο Βλάοβιτς με την μπάλα. Βλάοβιτς έτοιμος να κάνει το σουτ. Παρεμποδίζεται εκεί ο Καραγκούνης. Πιο πίσω ακόμα για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος θα δοκιμάσει το πόδι και θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο Ελευθερόπουλος. Πήγαινε στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε με τον Σάριτς την εκτέλεση αυτού του πλαγίου για τον Καραγκούνη και τώρα του Σάριτς. Σάριτς εδώ έτοιμος να κάνει την σέντρα μέσα στην περιοχή απευθείας του σουτ από τον Κωνσταντίνου, τον δρόμο στον Βραζιλιάνο. Καρεμπέ θα κερδίσει την κόντρα για τον Γιαννακόπουλο. Γιαννακόπουλος τώρα για τον Ολυμπιακό. Ανοίγεται δεξιότερο Καρεμπέ. Καρεμπέ δυνατό το σουτ. Η μπάλα θα περάσει άλλο. Πολλά μέτρα μακριά από την εστία της επανάληψης. 50 του αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ζωντανή μετάδοση του Alpha Sport από το γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. 0-0. Το φάουλ στον Κωνσταντίνο. Τζόρτζεβιτς εδώ η εκτέλεση του φάουλ γρήγορα για τον Βενετίδη και αυτό τον Ζέτερμπεργκ. Για τον Οφορίκουε απευθείας με μία για τον Βενετίδη που φεύγει μόνος του ξεμαρκάριστος. Επικίνδυνα τώρα μες στην περιοχή ο Ζιωβάνι. Και βγαίνει και απελευθερώνει σωτήρια ο Φίσας σε κόρνερ. Η μεγάλη, δεύτερη μεγάλη κλασική ευκαιρία των παικτών του Ολυμπιακού. Ενώ τώρα έχουμε το κόρνερ και τον Φίσα στον αγωνιστικό χώρο. Πεσμένο στην υπερπροσπάθεια για να αποσοβήσει σίγουρο γκολ. Αφού ο Βραζιλιάνος Γιωβάνι ήταν μόνος του απέναντι στον Νικοπολίδη. Οι διαμαρτυρίες βέβαια τώρα που εσείς δεν βλέπετε. Ενώ έχουμε την αντίθετη γωνία και την κάλυψη της κάμερας για τον Ζιωβάνι, τη μεγάλη ευκαιρία. Οι παίκτες του Ολυμπιακού όλοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως χάθηκε αυτή η ευκαιρία.
που βλέπουμε και πάλι. Διαμαρτυρία, σωστά είναι offside και γι' αυτό διαμαρτύρονται στον κύριο Ευθυμιάδη. Σωστά λοιπόν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, είναι offside. Ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το foul. Foul με τον Τζόρτζεβιτς, θα σαν Ισάιμπαλάου. Out λοιπόν, θα περάσει ανεπιντάρια πολύ από τον Βενετίδη, Ζέτεμπεργκ για τον Τζόρτζεβιτς. Ζιωβάνι, προς την παλιά σε θέση. Δεν είναι offside, λέει ο επόπτης, ο Κορίκουε. Είχε βγει μπροστά, διαμαρτυρίες και πάλι των φίλων του Παναθηναϊκού για offside του ο Φορίκουε. Θα δούμε στην συνέχεια όμως την ετοιμάζεται ο Λιζαντέμπε για να δούμε λοιπόν προηγούμενη φάση, για να δούμε είναι offside. Είναι offside και πάλι διαμαρτυρίες για τον Φορίκουε. Εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μίκελσεν τώρα η μπάλα ανάμεσα από δύο παίκτες. Η προβολή από τον Βενετίδη και ο Μίκελσεν στο έδαφος συνέχεια διάκος στην εκτέλεση του φάουλ που διαμαρτύρεται. Τον Μίκελσεν τώρα στην αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό μπροστά για τον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου σε καλή θέση, έτοιμος να κάνει το σούτ. Το κάνει και η μπάλα θα περάσει out. Έτσι όμως αποτέλεσμα. Με τον Λιπερόπουλο τώρα και τον Καραγκούνη στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός. Καθυστερεί ο Καραγκούνης. Καραγκούνης πάντα μαζί με τον Τζόρτζελης. Καραγκούνης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κωνσταντίνου η κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει out. Αλλάξει η τα χαρτιά του σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και την τακτική που πρόκειται να εφαρμόσει. Με τον Ζέντεμπερκ τώρα πάντα πανταχού παρόντα και τον Γιανακόπουλο έτοιμο να κάνει το δυνατό σουτ. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Νικοπολίδη. Η μπάλα θα περάσει out. Εκ Παναθηναϊκό. Με τον Βενετίδη τώρα για τον Φορίκουε. Η επέμβαση από τον Έριξεν από τον Ζέντεμπερκ που έχει την μπάλα. Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς για τον Φορίκουε. Βρίσκει πεδίο για να κάνει το σουτ. Η μπάλα θα καταληκτήγε στον πάγκο. Κόλκα λοιπόν η παλιά για τον Λιπερόπουλο. Λιπερόπουλος τώρα με την μπάλα. Λιπερόπουλος θα κάνει το δυνατό σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. Πολύ ισχυρό. Συρθώ πίσας. Κοντά του ο Ζέντεμπερκ. Πίσας για τον Κόλκα. Κόλκα τώρα με την μπάλα. Μπροστά την ο Παπατζόγλου. Με ταχύτητα. Φράγμα και σήκω λέει στον Κόλκα ο διαιτητής. Διαμαρτυρίες από τον Πίσα. Προσωπική μας άποψη είναι ότι είναι φάουλ υπέρ. Και εδώ βλέπω, δίνουμε το μικρόφωνο γρήγορα γιατί κάτι γίνεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Μαρκαριάν φεύγει, απίστευτο. Ο Σέρχιο Μαρκαριάν σηκώνεται και κάνει τον τζαγκαρά και εγώ φεύγω και πάει προς τη Φυσούνα. Δεν ξέρω αν η κάμερα, να τώρα είναι ο Μαρκαριάν. Έχει φύγει αποδοκιμάζοντας την ενέργεια αυτή, προφανώς δυσαρεστημένος και έχουμε τον Ευθυμιάδη, τον διαιτητή του αγώνα, την προηγούμενη φάση λοιπόν. Οι διαμαρτυρίες των παικτών του Παναθηναϊκού έχουν σαν αποτέλεσμα μια ακόμα κίτρινη κάρτα. Η κίτρινη κάρτα στο Φίσα. Για να δούμε λοιπόν απέναντι καθαρό το φάουλ. Καθαρό το φάουλ του Πατσατζόγλου στον Κόλκα που δεν σημειώνει ο διαιτητής ο κύριος Ευθυμιάδης. Το 0-0 όμως παραμένει και ο Ευθυμιάδης σήμερα νομίζουμε σε αυτήν την αναμέτρηση που χρειαζόταν να δείξει ένα ακόμα ντέρμπι. Αυτό που πραγματικά είναι και είχε δείξει μέχρι τώρα στο κυριότερο μάθημά του δεν φαίνεται ότι είναι στο ύψος ή δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Αυτά τουλάχιστον από τις μέχρι στιγμής φάσεις που βλέπουμε. Με τον Ανατολάκη. Τζόρτζεβιτς πάντα με την μπάλα. Τζόρτζεβιτς εδώ. Προσπάθεια δεξιότερα για τον Γιωβάνι. Γιωβάνι έτοιμος ελεύθερος να κάνει το σουτ. Γιωβάνι το σουτ. Την μπάλα καταλήγει out. Ελεύθερος ο Γιωβάνι μπορούσε να προχωρήσει. Άτζας. Ανατολάκης και το φάουλ στον Μιχάλη Κωνσταντίνου σημειώνεται από τον κύριο Ευθυμιάδη. Διαμαρτυρίες του Ανατολάκη για τον Πατσατζόγλου. 0-0 και το πλάγιο είναι υπέρ του Παναθηναϊκού από την κεφαλιά του Κοστούλα. Κοστούλας εδώ. Πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Σάριτς. Λάσπη πια επάνω και στην μπάλα με τον Καραγκούνη τώρα να ξεφύγει από τα δεξιά. Καραγκούνης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καραγκούνης τώρα δεξιά. Ο Φορίκουε με τον Ζουέλ. Ο Λιζαντέμπε! Ο Λιζαντέμπε και 1-0. Μεγάλη προσπάθεια από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησε τον Καραγκούνη. Και ο Λιζαντέμπε θα σκοράρει 1-0. Ενώ συγγνώμη για την προηγούμενη φάση βεβαίως. Ο Λιζαντέμπε πανηγυρίζει. Ο Λιζαντέμπε λοιπόν και 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Στο 71ο λεπτό. Ενώ απέτυχε καταρχήν ο Κωνσταντίνου να σουτάρει στην εστία του Ελευθερόπουλου, έρχεται από πίσω ο Λιζαντέμπε και ανοίγει το σκορ. Ξανά η προσπάθεια από τον Καραγκούνη. Όλη η προσπάθεια όμως για τον γκολ είναι για τον Καραγκούνη. Είδατε κι εσείς την προσπάθεια αρχικά από τον Καραγκούνη, στη συνέχεια από τον
Κωνσταντίνου που αποτυγχάνει να στείλει το σούτ. Καραγκούνησε εδώ και πάλι. Δείτε μπροστά τον Ανατολάκη. Κωνσταντίνου, Όλυζαντέμπε και 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και το σκορ ανοίγει στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. 72 λεπτό. Η προσπάθεια για μια ακόμα φορά από άλλη οπτική γωνία και την κάμερα με τον Εμμανουέλ Όλυζαντέμπε. Λεωφόρου Αλεξάνδρας Απόστολος Νικολαίδης. Να ακούσουμε τον Πάνο Βόγλη από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πραγματικά είναι εντυπωσιακές οι σκηνές που παρακολουθούμε στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο κύριος Μαρκαριάν και όλοι οι αναπληρωματικοί είναι όρθιοι και αγκαλιασμένοι. Μπαίνει και ο Γκούμας τώρα τρίτη και τελευταία αλλαγή. Στο μεταξύ αποκλείστηκε ο φυσιοθεραπευτής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αρβουνίδης, τον απέβαλε ο κύριος Σιμιάδης. Δεν πρόλαβα να δω γιατί, στο γενικότερο χαμό, αποκλείστηκε πάντως ο φυσιοθεραπευτής του Παναθηναϊκού. Και βλέπουμε ένα 0, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ζέντερμπεργκ, πλασαριστά η μπάλα πάνω από την αιστεία, out του Νικοπολίδη. Στον αγώνα. Για τον Ολυμπιακό η αλλαγή αυτή. Δεύτερη αλλαγή για τον Τάκη το Λεμονί. Κοστούλα και ο Λιζαντέμπε τώρα θα ξεκινήσει την αντεπίθεση. Γρήγορα ο Λιζαντέμπε φεύγει μόνος του κατά δύο και από τρεις παίκτες. Πάντα ο Λιζαντέμπε προσπαθεί να μπει μέσα. Κάκο στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Πανηγυρισμοί στις κερκίδες με το νούμερο 13-14. Εκεί δηλαδή που βρίσκονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Σήμερα πολύ πληθέστεροι γιατί είναι και γηπεδούχος. Και το... είναι στον Βενετίδη για τον Ολυμπιακό. Νικοπολίδης, Κόλκα, Φίσας και Καραγκούνης. Τέσσερις κίτρινες κάρτες στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Προτιμάει όμως για τον Χέριξεν ο Μπασινάς. Έριξεν τώρα περνάει στην αντεπίθεση για τον Ολυζαντέμπε. Ο Ολυζαντέμπε θα κάνει το δυνατό σουτ και μπαλάου. Ωραίο το σουτ τον πάνω το Βόγλι. Αν υπάρχει κάτι που είδε εκείνος είναι ο Κυριάκος το έδαφος. Ναι, δύο στοιχεία. Ο κύριος Μαρκαριάν ζητάει από τον Καραγκούν να παίζει πάνω στον Τζόρτζεβιτς και το δεύτερο να ροκανίσουν τον χρόνο πλέον. Του λέει το παιχνίδι τελειώνει, κρατήστε την μπάλα και ροκανίστε τον χρόνο. Αυτά λοιπόν και από τον πάνω τον Βόγλι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και εδώ είναι τώρα η προσπάθεια που θα ξαναδούμε για τον Άλβες Καρεμπέ. Καρεμπέ έχει κοντά του τον Κόλκα. Τζόρτζεβιτς που έχει περάσει στην θέση του έξω δεξιά. Κοντά τον Μπασινάς. Τζόρτζεβιτς πάντα με την μπάλα. Επικίνδυνο ο Τζόρτζεβιτς θα κάνει το σουτ και μπάλα. Επικίνδυνο δυνατό το σουτ και μπάλα να κάνει το σουτ. Τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων. Ενώ βρισκόμαστε στο 90 λεπτό της αναμέτρησης και το φάουλ στον Άντζα από τον Κωνσταντίνο. Ανάμεσα από δύο παίκτες τελικά έρχεται ο Καραγκούνης. Προσπαθεί να περάσει μόνος του ανάμεσα από δύο παίκτες χωρίς αποτέλεσμα. Κοστούλας, Καραγκούνης και φάουλ θα κάνει στον Κοστούλα ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων ήδη έχουμε περάσει ένα λεπτό από τις καθυστερήσεις. Ο Παναθηναϊκός προηγείται του Ολυμπιακού σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι ιστορικό. Θα έλεγα όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δυνατό με βροχή, γήπεδο σχεδόν ακατάλληλο και τις κινήσεις των παικτών να είναι δύσκολες και με κλασικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Με τον Οκορίκουε και τον Γιαννακόπουλο χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και τώρα είναι το φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού στον Καραγκούνη συμπιώνεται. Ζέντερμπεργκ. Ζέντερμπεργκ με την μπάλα. Ζέντερμπεργκ. Άνοιγμα για τον Βενετίδη. Σάρι. Ολυζαντέμπε. Ολυζαντέμπε και το φάουλ από τον Ευθυμιάδη υπέρ του Ολυμπιακού. Όλοι οι παίκτες τώρα του Παναθηναϊκού εκτός από τον Ολυζαντέμπε στη μεγάλη τους περιοχή. Έρχεται ο Κοστούλας τώρα με την μπάλα. Κοστούλας στην παράλληλη σέντρα. Απομάκρυναν με τον Βενετίδη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βενετίδης είναι και πέναλτι δίνει ο κύριος Ευθυμιάδης. Ο Ευθυμιάδης σημειώνει πέναλτι λοιπόν από τον Κωνσταντίνου στον Βενετίδη. Εδώ είναι λοιπόν ο Βενετίδης. Έρχεται δυνατά και σπρώχνει ο Κωνσταντίνου τον αντιπαλό του. Ο Ευθυμιάδης δίνει το σημείο του πέναλτι και πάλι σε επανάληψη. Εδώ η ανατροπή από τον Κωνσταντίνου στον Βενετίδη και το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Η διαμαρτυρία στον παιχτών του Παναθηναϊκού στον Ευθυμιάδη χωρίς αποτέλεσμα. Όλα αυτά ένα λεπτό πριν από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων και το τέλος μιας μεγάλης αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός
που προηγείται του Ολυμπιακού με 1-0 το γκολ του Ολιζαντέμπε. Τώρα ο Ολυμπιακός ένα λεπτό πριν από το τέλος, ενώ Ευθυμιάδης λέει να έρθει η μπάλα, κερδίζει το πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν υπέρ του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έτοιμοι.